Άρχοντες και φίλοι, σας ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας όταν παραδεινόμουν στην αγκαλιά της πιο υπομονετικής, της πιο γλυκιάς και ενάρετης γυναίκας του κόσμου, την Κατερίνα. Πατέρα, σε ευχαριστώ για αυτό το υπέροχο γαμήλιο δείπνο που ετοίμασες για μας. Κατερίνα μου, σ' αγαπώ. Ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος, εκτός από χαρισματικός ηθοποιός που όλοι ξέρουμε, πολλοί κόσμος μπορεί να μην ξέρει ότι είναι ένας άνθρωπος με χρυσή καρδιά. Ανεπιτίδευτα όμως. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο όσο και να προσποιείται κανείς ότι είναι καλός, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί η άλλη πλευρά του χαρακτήρα του. Μην ανησυχείς, κέτη μου! Κανείς δεν θα σε αγγίξει! Όσο υπάρχω εγώ, για χάρη σου, τα βάζω και εμένα εκατομμύριο! Ίσως είναι ο μοναδικός άνθρωπος στο χώρο και συνεργάτης που δεν τον έχω δει ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ να υψώνει τη φωνή, να παθαίνει μία κρίση θυμού, ποτέ, ποτέ. Πεινάω. Όσο με βασανίζει τόσο περισσότερο δείχνει το βρώμο χαρακτήρα του. Γιατί με παντρεύτηκε, για να με αφήσει να πεθάνω από την πείνα, ως... Και οι ζητιάνοι που έρχονται στην πόρτα του πατέρα μου παρακαλάνε και εμείς τους δίνουμε ελεημοσύνη. Η Γερακίνα μου πεθαίνει από την πείνα. Η κοιλιά της είναι άδεια. Και σου να ημερώσει. Πρέπει να μένει ξάγρυπνη. Εντελώς. Το Βασίλη πώς θα τον χαρακτήριζες με τρεις λέξεις? Καλό, ευγενή και ρομαντικό. Αυτός ο έρωτας είναι δικός μου. Πω πω. Το να υψώσει.